Παρακάλεσα τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα, στέλεχος πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, να είναι μαζί μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα κύριε Τεμπονέρα, καλή χρονιά. Καλημέρα σε εσάς και καλή χρονιά. Και σας ευχαριστώ που κάνουμε αυτή τη συζήτηση σήμερα, γιατί είναι η επέτειος της δολοφονίας του πατέρα σας. Έχουν περάσει 32 χρόνια από τότε. 33 χρόνια. 33, είναι, σωστά. Το 91, σωστά. Σωστά. Τώρα, στα επίκαιρα, καταρχήν υπάρχει μια αναταραχή, γιατί τα πράγματα αυτά που εκπέμπονται από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, στα δικά μου τουλάχιστον μάτια, αλλά και σε άλλων νομίζω τα μάτια και τα αυτιά, είναι μη συμβατά με αυτό που είναι, εν πάση περιπτώσει, ο χώρος, ο πολιτισμός, την κουλτούρα του. Γιατί κάθε πολιτικός χώρος έχει μια κουλτούρα, έναν πολιτισμό. Ούτε οι σπέτσες νομίζω του ταιριάζουν, ούτε οι διαρροές ότι παραλίγο να γίνει υπουργός του Μητσοτάκη, αλλά προτίμησε να γίνει αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω είναι συμβατά με το χώρο. Δεν ξέρω τι λέτε. Έτσι, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει κάνει ένα άλμα στο κοινό. Είναι ένα κόμμα του αριστερού, προοδευτού και δημοκρατικού χώρου, με ιστορική παράδοση, με μνήμες, με κυβερνητικά πετραγμένα, με μια, αν θέλετε, διαδρομή ιστορική προσφορά, θα έλεγα εγώ, στη χώρα, από την ίδρυσή του και μέχρι σήμερα. Άρα, υπό την έννοια αυτή, βεβαίως έχουν υπάρξει γεγονότα του τελευταίου εξάμηνου τα οποία έχουν πληγώσει και τα στελέχη και τα μέλη και τους φίλους και τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε βεβαίως την διπλή ήττα των βουλευτικών εκλογών. Είχαμε το σοκ της αποχώρησης του Αλέξη Τσίπρα. Ένα σοκ το οποίο μέχρι σήμερα παράγει ένα συναισθηματικό πολιτικό αποτέλεσμα. Μια διπλή διάσπαση πριν από μερικές εβδομάδες. Και είναι προφανές ότι όλο αυτό έχει δημιουργήσει μια αριθμία στο εσωτερικό μας. Σε κάθε περίπτωση όμως, βρισκόμαστε σε τροχιά ανάκαμψης, θεωρώ εγώ. Έχουμε μπροστά μας ένα συνέδριο το οποίο θα επιτρέψει και την ιδεολογική και την προγραμματική και την οργανωτική μας ανασυγκρότηση και φιλοδοξούμε βεβαίως από καλύτερη αφετηρία να περάσουμε σε μια επόμενη μέρα χωρίς εσωστρέφεια, με στόχο να συγκροτήσουμε ένα εναλλακτικό κυβερνητικό σχέδιο που θα απαντάει στα καθημερινά προβλήματα του ελληνικού λαού. Δεν νομίζω να ενδιαφέρουν τον ελληνικό λαό αυτή τη στιγμή μέσα στην ακρίβεια, στην απειλή του να χάσει την πρώτη κατοικία του, στην υποβάθμιση της δημόσιας παιδείας και υγείας, οι εσωτερικές αντιπαραθέσεις και οι μικροκομματικοί εσωτερικοί διαψηφισμοί. Παρ' όλα αυτά, επειδή αυτά απασχολούν τη δημοσιότητα, εσείς δεν είστε βουλευτής, συνεπώς δεν έχετε το δίλημα, αλλά αν ήσασταν βουλευτής, θα πηγαίνατε στις πέτσες σε αυτή τη συνεδρίαση? Γιατί ακούω ότι πολλοί βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ το σκέφτονται. Σήμερα είναι μια συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Αν η συνεδρίαση αυτή γινόταν στην Αττική ή σε κάποιο άλλο μέρος της Ελλάδος, νομίζω δεν θα υπήρχε κανένα απολύτως πρόβλημα. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να απασχολεί τη δημόσια συζήτηση τόσο πολύ μια τέτοια συνεδρίαση, όταν μάλιστα μπροστά μας έχουμε γεγονότα πολύ σημαντικά, όπως επαναλαμβάνω είναι το συνεδριό μας, το οποίο θα καθορίσει, θα επαναβεβαιώσει την πολιτική μας ταυτότητα και θα δώσει, αν θέλετε, και μια προγραμματική επικαιροποίηση των θέσεών μας, που είναι πολύ σημαντική. Βάσει αυτών νομίζω θα πρέπει να αξιολογηθούμε και με αυτά τα δεδομένα στη παρέτρα μας θα πάμε στις ευρωεκλογές. Τώρα, ένα πιο πολιτικό θέμα προέκυψε από την δήλωση τριών στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, πολύ γνωστών, ο κ. Στοχαρόπουλος, ο κ. Ραγκούσης ανάμεσά τους, οι οποίοι προτείνουν και ανοίγουν την κουβέντα από τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ να μετακομίσει στο Ευρωκοινοβούλιο από την Ευρωομάδα της Αριστεράς στους Σοσιαλιστές. Πώς το ακούτε? Θεωρώ χρήσιμες και αναγκαίες κοινωνικοπολιτικές πρωτοβουλίες, οι οποίες θα προκαλέσουν όμως διεργασίες στη βάση της κοινωνίας. Με τη λογική της συγκρότησης και ανασυγκρότησης βεβαίως του ευρύτερου δημοκρατικού και ευρωπαϊκού χώρου, στη λογική ενός δημοκρατικού μετόπου, όχι με αποφάσεις κορυφής, αλλά αν θέλετε με διεργασίες βάσης. Δηλαδή, οι πολίτες, ανεξάρτητα από κομματική τοποθέτηση, εφόσον αυτοπροσδιορίζονται στον ευρύτερο δημοκρατικό και ευρωπαϊκό χώρο, θα πρέπει να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους, να συγκροτήσουν στη βάση συγκεκριμένων αρχών και αξιών ένα δημοκρατικό μέτωπο, το οποίο βεβαίως θα ευαγγελίζεται και θα υπερασπίζεται τη δημοκρατία, την κοινωνία και τους θεσμούς. Είμαστε σε μια συνθήκη καχεκτικής ισορροπίας για το πολιτικό σύστημα. Είναι η πρώτη φορά από τη μεταπολίτευση και μετά που ο χώρος δεξιά του κέντρου εκλογικά καταγράφεται μεγαλύτερος από το χώρο αριστερά αυτού. Άρα βρισκόμαστε σε μια συνθήκη πολιτικής κυριαρχίας, έστω και κατά ένα μέρος φαινομενικής της Νέας Δημοκρατίας, που δεν πρέπει, κατά την άποψή μου, πρώτον, να πάρει χαρακτηριστικά ιδεολογικής ηγεμονίας και δεύτερον να εμφανιστεί στο ελληνικό λαό ότι υπάρχει η απουσία μιας εναλλακτικής κυβερνητικής πρότασης που πολύ φοβάμαι ότι θα αφήσει πάρα πολύ μεγάλο χώρο στην δεξιά και στην ακροδεξιά. Άρα λοιπόν εδώ οι συνθήκες είναι πράγματι κρίσιμες. Δεν νομίζω ότι θα γίνει καλύτερη η ζωή των πολιτών αν θα μετακομίσει ο ΣΥΡΙΖΑ στη μία ή στην άλλη ευρωκοινοβουλευτική ομάδα. Είναι μια συζήτηση ανοιχτή η οποία θα απασχολήσει βεβαίως
από ό,τι καταλαβαίνω, και το συνέδριό μας και τα μέλη και οι φίλοι θα αποφασίσουν και καλώς και πρέπει να γίνει η συζήτηση αυτή. Έχω την εκτίμηση όμως ότι οι διεργασίες που θα γίνουν στη βάση της κοινωνίας και θα προσδώσουν μια δυναμική τα εγχειρήματα αυτά, αυτά τα τόπους, τα κεντρικά, θα πιέσουν, αν θέλετε, και τις πολιτικές ηγεσίες με τις άποψεις, προκειμένου να αναλάβουν τέτοιες κοινωνικοπολιτικές πρωτοβουλίες. Άρα, κινούμε στην κατεύθυνση αυτή που σας αναφέρω. Άρα, το συγκεκριμένο θέμα λέτε ότι θα παρεπιμφθεί και θα συζητηθεί προφανώς στο συνέδριο και είναι θέμα του συνεδρίου. Το συνέδριο είναι έκτακτο συνέδριο, μπορεί να πάρει απόφαση και να συζητήσει οποιοδήποτε θέμα. Θυμίζω όμως ότι η καταστατική πρόβλεψη του ΣΥΡΙΖΑ ορίζει ότι η Ευρωομάδα του ανήκει στην αριστερά. Τώρα, η άποψή σας για την γενικότερη συζήτηση, ότι ακριβώς επειδή υπάρχει αυτή η καχυξία στον χώρο της αντιπολίτευσης κέντρο-αριστεράς, όντως είναι στο χαμηλότερο σημείο από το 1974 και ύστερα, έχει ανοίξει μια κουβέντα για το αν θα έπρεπε να ξεκινήσουν διαδικασίες, πώς να πω, αν όχι ενοποίησης, πάντως σύγκλησης του χώρου. Αν κατάλαβα καλά από την απάντησή σας, δεν το απορρίπτετε, απλώς θεωρείτε ότι δεν πρέπει να γίνει με αποφάσεις κορυφής, πρέπει να γίνει με κάποιες διαδικασίες από κάτω. Ακριβώς αυτό εννοώ. Θεωρώ ότι η πολυδιάσπαση, οι ηγεμονισμοί, αλλά και πολλές φορές η μικροκομματική, θα πω εγώ, αντιπαράθεση, στη φάση αυτή δεν βοηθούν. Υπάρχει μια αντικειμενική κατάσταση, την περιγράφουμε όλοι, την διαπιστώνουμε όλοι. Αυτό που μένει να δούμε είναι πώς μπορούμε, μακριά από τα εγώ της εποχής, να μπορέσουμε να συνθέσουμε και να υπερβούμε, εγώ θα πω, παλιές αντιθέσεις και διαιρέσεις του χθες, προκειμένου να σχηματίσουμε όχι απλά το αντίπαλο δέος, αυτό είναι μια διάσταση, δηλαδή να περάσουμε μια κατάσταση παθητικής σε μια κατάσταση ενεργητικής άμυνας, αλλά το δεύτερο κομμάτι είναι το πιο σημαντικό κατά την άποψή μου, εκείνο δηλαδή με το οποίο θα μπορέσουμε, στη βάση των πραγματικών αναγκών της κοινωνίας, να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε όρους, προκειμένου όχι μόνο να υπερασπιστούμε, αλλά και να δείξουμε στην κοινωνία μια διαφορετική διαδρομή, ένα διαφορετικό δρόμο, μια εναλλακτική κατεύθυνση. Και εκεί βεβαίως υπάρχουν τα περιθώρια, αν διαβάσετε είτε τα προγράμματα των κομμάτων προεκλογικά, αλλά και αυτά τα οποία λέγονται εντός και εκτός Βουλής, θα δείτε ότι υπάρχουν πολλά σημεία σύγκλησης. Άλλωστε, σας θυμίζω ότι ακόμα και σε ένα πεδίο προγραμματικό όπως είναι αυτό της αυτοδιοίκησης, κατορθώσαμε σε ένα μεγάλο δήμο, στο μεγαλύτερο δήμο της χώρας των Αθηνών, να υπάρξει μια συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων από τα ΤΑΠΟ, στη βάση προγραμματικής σύνθεσης, θα πω εγώ, προκειμένου να μπορέσουμε να πετύχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Και αυτό έχει καταγραφεί ιστορικά και νομίζω ότι μας δείχνει τον δρόμο. Άρα, σε αυτό το δρόμο, πιστεύετε ότι πρέπει να συνεχίσουν τα πράγματα. Διαβάζω ότι θα πάρετε κάποιες πρωτοβουλίες, να συγκροτηθεί, ας πούμε, μια πρόταση ή να συγκροτηθεί και μια κίνηση μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω πού βρίσκεστε προς αυτό. Τις επόμενες μέρες θα συνεδριάσει βεβαίως η πολιτική γραμματεία του κόμματος και βεβαίως περιμένουμε και τη συνεδρίαση 13 και 14 Γενάρη της Κεντρικής Επιτροπής, όπου εκεί βεβαίως θα κατανοηθούν όλες οι απόψεις. Και η δική σας, προφανώς. Προφανώς. Επειδή μου είπατε ότι βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ σε μια φάση, τέλος πάντων, που την θεωρείτε ελπιδοφόρα, πού το στηρίζετε αυτό? Γιατί δεν έχω, πρέπει να πω, τέτοια σημάδια, ούτε εμπειρικά ούτε δημοσκοπικά. Έχουμε μπροστά μας ένα συνέδριο. Το συνέδριο πάντα για ένα αριστερό κόμμα είναι σημείο καμπής και σημείο ευκαιρίας. Εκεί βεβαίως θεωρώ ότι έχουμε βάλει πίσω μας τις κακές στιγμές, συλλογικά. Από την ηγεσία μέχρι και τα μέλη του κόμματος, νομίζω ότι εκφράζουμε και θέλουμε να εκφράσουμε μια ιστορική, θα πω, αναγκαιότητα, προκειμένου να ανακόψουμε τον κατήφορο στον οποίο έχει περιέλθει η χώρα. Θεωρώ ότι υπάρχει περιθώριο για να έχουμε έναν άλλο δρόμο. Τα δύσκολα έχουν μπει πίσω. Περάσαμε αρκετά σημαντικά και δύσκολα γεγονότα. Τώρα όμως είναι η ώρα να συζητήσουμε πολιτικά, να επαναβεβαιώσουμε την πολιτική μας ταυτότητα, να επικαιροποιήσουμε τις προγραμματικές μας θέσεις, αλλά και για να συζητήσουμε πώς μπορούμε οργανωτικά να επιτύχουμε την καλύτερη δυνατή κοινωνική διείδηση. Όλα αυτά με κάνουν να βλέπω, αν θέλετε, το ποτήρι μισό γεμάτο και όχι μισό άδειο. Και υπό την έννοια αυτή, ελπίζω και πιστεύω ότι το επόμενο διάστημα θα πάμε καλύτερα. Το συνέδριο στο συνέδριο μπορεί να τεθεί ακόμη και θέμα ηγεσίας ή δεν μπορεί? Νομίζω ότι ο Στέφανος Κασελάκης έχει μια νοπή εντολή. Είναι δημοκρατικά εκλεγμένο με βάση τις προεδρικές εκλογές του Σεπτεμβρίου και δεν υπάρχει καμία περιθώρια αμφισβήτηση της βούλησης του εκλογικού σώματος του εσωκομματικού. Εκτός αν τα πράγματα σε ευρωεκλογές πάνε πολύ άσχημα, λέω εγώ. Όλοι κρινόμαστε καθημερινά. Όλοι κρινόμαστε καθημερινά και βάσει αποτελέσματος όλοι νομίζω ότι θα κρυθούμε. Από εκεί και πέρα, ας μην προτρέχουμε. Έχουμε πολλούς μήνες μέχρι τις ευρωεκλογές.
πρέπει, κατά την άποψή μου, να δούμε άλλα πράγματα και κυρίως να μιλήσουμε για την πραγματική πολιτική και να εστιάσουμε στα πραγματικά προβλήματα του ελληνικού λαού. Mm-hmm. Ωραία. Άρα το μεγάλο ραντεβού είναι το συνέδριο αρχές Φεβρουαρίου και προηγουμένως είναι η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, στην οποία φαντάζομαι ότι και εσείς θα έχετε κάποια παρέμβαση που θα συζητηθεί. Αυτό καταλαβαίνω από την συζήτησή μας. Κύριε Τεμπονέδα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή χρονιά. Καλημέρα. Καλημέρα, καλή χρονιά.